Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 1 Φεβρουαρίου 2020. Θα δούμε ένα βιντεάκι από ένα μελίσιμο. Το ανοίγω και το βλέπετε. Αν θα μας αφήσει κιόλα, είναι και ζωηρό. Έχουμε ξεκινήσει από τα Χριστούγεννα περίπου και κάνουμε ενστάλλαξη, τότε με σιρόπι. Ξεκινάμε πάντοτε περίπου στα 50-60 γραμμάρια ενστάλλαξη σιρόπι και αυξάνουμε σταδιακά. Στην αρχή δίνουμε τα δυναμωτικά μας. Δίνουμε Viewseed, ξεκινήσαμε με Viewseed, δώσαμε βιταμίνη Ultra Vita B, του κατσαμπί, βάλαμε και τις τροφές οι οποίες δεν πρέπει να λείπουνε. Έχουμε κάνει και καταπολέμηση για τη βαρώα και μετά προχωράμε σε πιατάκι και ρίχνουμε τώρα πια, που είναι αρχές Φλεβάρι, σε πιατάκι γύρω στα 300 γραμμάρια, πάντοτε με δυναμωτικό και με αυγό. Είναι λίγο νευρικά τα μελίσια γιατί έχει βράξει. Τα μελίσια μας δεν βάζουμε ποτέ φελιζόλ, δεν τα ταπώνουμε. Όσο και μικρά να είναι, όσο και κρύο να κάνει. Η δικιά μου η φιλοσοφία και η σκέψη έχει να κάνει με ένα μελίσι που έχει τη φωλιά του σε μια μεγάλη βερανιδιά. Εκεί το φαντάζομαι, εκεί επιβίωσε για εκατομμύρια χρόνια το μελίσι. Λοιπόν, σε αυτή τη βερανιδιά έχει κάνει τις κυρίθρες του από το καλοκαίρι και από την άνοιξη. Και όταν έρχεται ο χειμώνας, δεν αφαιρεί το μελίσι τις κυρίθρες του, παραπιάνει ένα ζεστό μέρος μέσα στη βερανιδιά προς τον ήλιο, μαζεύεται εκεί, γίνεται μελισσόσφαιρα και ξεχειμωνιάζει. Έτσι επιβίωσε η μέλισσα για εκατομμύρια χρόνια. Άρα λοιπόν, πέρα από τις κυρίθρες του, οι οποίες λειτουργούν μονωτικά καλύτερα από κάθε άλλο υλικό, δεν βάζουμε φελιζόλ. Ειδικά όταν οι ειδικοί μας λένε ότι πρέπει να αφήνουμε τα μελίσια να παίρνουν αέρα, να μην μουχλιάζουν, να μην κάνουν υγρασία για την οζημίαση, εγώ δεν μπορώ να βάλω φελιζόλ. Αν θα μας αφήσει να το δούμε, είναι από θαύμα γιατί πετιέται. Το μελίσι δεν πρέπει να μείνει από φαγητό. Γιατί αν μείνει από φαγητό, στρεσάρεται, νιώθει ότι κάθε μέρα μειώνεται και δεν έχει απ' έξω να βρει και είτε κόβει τις γόνους είτε κάνει το ίδιο οικονομία και τότε έχουμε αδύναμες μελίσσες. Το μελίσι πρέπει να έχει τροφές πάντα μέσα στην κυψέλη και το ζυμάρι να μην του λείπει. Εγώ το σιρόπι το δίνω ως δυναμωτικό και όχι για να υποκαταστήσω την τροφή με αυτό. Δηλαδή το σιρόπι πάντοτε κάτι θα βάλουμε μέσα. Έτσι μέλισσες. Αυτή τη στιγμή, η ώρα είναι 4 το απόγευμα, δεν κάνουν μελισσόσφαιρα, δεν κρυώνουν. Τα μελίσια αυτά, τα συγκεκριμένα που έχουμε εδώ, είναι μελίσια που βγήκαν από το πρώτο βάρεμα του Πεύκου στην Εύβοια. Και είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που βγήκαν από το δεύτερο βάρεμα της Χαλκιδικής. Θα λέγα ότι δεν έχει καμία σχέση. Έχουμε μελίσια δεκάρια. Για δείτε γύρι.
Την παίρνει τη γύρι. Την παίρνει. Στέφανο την παίρνει. Σε μια εποχή που είχε να βρέξει